Όλα! Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Είμαι η Ιωάννα και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα Mandivation. Σας εύχομαι να έχετε μια καταπληκτική Δευτέρα και μια ακόμα πιο υπέροχη εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να βρω το θέμα του σημερινού βίντεο και γενικά αυτής της εβδομάδας, λόγω της όλης κατάστασης. Πραγματικά δεν μου πήγαινε η καρδιά και το μυαλό και το μέσα μου όλο να κάνω ένα motivating βίντεο. Γενικά όλο αυτό το κομμάτι της παραγωγικότητας και της θετικότητας δεν μπορούσα να βρω κάποιο θέμα που πραγματικά να με εμπνέει, ειδικά εφόσον δίπλα μας γίνεται πόλεμος. Οπότε σκέφτηκα το σημερινό βίντεο να είναι ένα βίντεο που έχω να κάνω πάρα πολύ καιρό. Θα σας μιλήσω για μερικά αγαπημένα πράγματα που έχω το τελευταίο διάστημα, γιατί θέλω λίγο να εκτιμήσουμε αυτά που ήδη έχουμε. Θα είναι γενικά λίγο μπερδεμένο το σημερινό βίντεο. Θα μιλήσουμε για πράγματα, προϊόντα, δηλαδή πράγματα χειροπιαστά, αλλά και γενικά. Οπότε, τα έχω εδώ πέρα τώρα όλα μπροστά μου. Οπότε λέω να ξεκινήσω από τα πράγματα που είναι τα πιο χειροπιαστά, παύλα, προϊοντικά, να φύγουν από τη μέση και μετά να σας μιλήσω για τα πιο ουσιαστικά πράγματα που έχω λατρέψει τους τελευταίους μήνες. Τα έχω εδώ πέρα γραμμένα όλα στο κινητό μου. Οπότε θα ξεκινήσουμε με τα πράγματα που είναι γενικά στο κομμάτι ομορφιά και skincare. Και θα σας μιλήσω για ένα από τα αγαπημένα μου σέρουμ, τα οποία το έχω αγαπήσει και ειλικρινά αυτό αυτή τη στιγμή είναι το δεύτερο βαζάκι που χρησιμοποιώ. Είναι από την εταιρεία Garnier και είναι το σέρουμ με το υαλουρονικό οξύ. Πραγματικά είναι υπέροχο, είναι πανέμορφο. Καταρχάς είναι πανέμορφο σαν συσκευασία, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι σαν συσκευασία είναι τόσο minimal που το έχω λατρέψει. Για κάποιο λόγο έχει κάτσει πάρα πολύ καλά στο πρόσωπό μου. Γενικά η επιδερμίδα μου είναι μεικτή προς λιπαρή στα σημεία του ΤΑΦ εδώ πέρα και εδώ δηλαδή γύρω από τη μύτη έχω αρκετή λιπαρότητα. Δεν αναφέρει αν είναι και κάποια συγκεκριμένη επιδερμίδα, οπότε υποθέτω ότι είναι για όλες τις επιδερμίδες. Αν υπάρχει κάποια make-up artist ή δερματολόγος που παρακολουθεί αυτό το βίντεο και ξέρει αν αυτό το serum κάνει για όλα τα δέρματα και κάποια συγκεκριμένα, παρακαλώ να το γράψετε από κάτω για να ενημερωθούν και οι υπόλοιποι που βλέπουν αυτό το βίντεο. Το χρησιμοποιώ κάθε μέρα, πρωί-βράδυ, όταν κάνω δηλαδή την πρωινή ρουτίνα μου. Μετά, λίγο πριν βάλω την κρέμα προσώπου και την κρέμα νυχτός, βάζω αυτό το σέρουμ. Λίγο βάζω δύο σταγόνες στην παλάμη μου, τρίβω τις παλάμες μου για να τις ζεστάνω και τοποθετώ το σέρουμ ταμποναριστά στο πρόσωπό μου. Και σε συνδυασμό με το σέρουμ αυτό, λίγο πριν, όταν έχω κάνει τον καθαρισμό προσώπου, βάζω αυτό το glow tonic, έτσι λέγεται, ουσιαστικά ένα toner είναι. Είναι από την εταιρεία Pixi και μου το έστειλαν βασικά σε ένα πακέτο και το δοκίμασα και πραγματικά μπορώ να πω ότι όταν λέει glow tonic, είναι glow tonic. Το βάζω και η επιδερμίδα μου αμέσως έχει μια πάρα πολύ όμορφη φυσική λάμψη που το τελευταίο διάστημα και φαντάζομαι δουλειά από το σπίτι, γενικά νιώθω πάρα πολλές φορές την επιδερμίδα μου θαμπή και πραγματικά αυτό νιώθω ότι μου δίνει μια έτσι ωραία λάμψη που την έχω πάρα πολλές φορές ανάγκη. Το τελευταίο προϊόν στο κομμάτι skincare είναι, παιδιά, αυτό εδώ πέρα η βούρτσα. Είναι μια βούρτσα σώματος. Την έχω πάρει από τα Jumbo. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε διαβάσει ή έχετε δει βίντεο σχετικά με το dry wash, dry shower, dry body care. Είναι λοιπόν μια διαδικασία που κάνεις πριν το ντους, που παίρνεις μια βούρτσα σαν αυτή, ή λίγο πιο μεγάλη, ή λίγο πιο μικρή, ή χειρός, ό,τι σας βολεύει, και κάνετε με κυκλικές κινήσεις το σώμα σας, στα σημεία των ποδιών, στα χέρια. Βοηθάει τρομερά στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος, βοηθάει πάρα πολύ στην κυταρίτιδα, και γενικά βοηθάει στο να φεύγουν καλύτερα τα νεκρά κύτταρα από το δέρμα μας. Ένα βήμα έξτρα, αλλά είναι ένα βήμα το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στην επιδερμίδα και στην καλύτερη καθαριότητα της επιδερμίδας, ας πούμε. Οπότε γενικά αυτή η βούρτσα την έχω δοκιμάσει και πριν το μπάνιο, σε στεγνό δέρμα, και την έχω δοκιμάσει και ενώ κάνω μπάνιο, σε σημεία, ας πούμε, της πλάτης ή στα πόδια, και πραγματικά νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Και να είμαστε λοιπόν, είμαι εδώ, σας μιλάω για μια βούρτσα σώματος, αλλά ειλικρινά μου αρέσει πάρα πολύ και αν θέλετε μπορώ να κάνω ένα βίντεο ξεχωριστό μιλώντας σας για αυτήν την διαδικασία του στεγνού μπάνιου, ας πούμε, πριν το κανονικό μπάνιο. Γενικά το θέμα shower routine μ' αρέσει πάρα πολύ και τον τελευταίο χρόνο έχω δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα που, έτσι ώστε να μπορέσω να κάνω τη διαδικασία του μπάνιου μου καλύτερη. Και νομίζω ότι έχω να πω πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει να δείτε ένα βίντεο shower routine,
Και γενικά κάποια πράγματα που κάνω κατά τη διάρκεια του μπάνιου για να χαλαρώσω, ειδικές ασκήσεις που κάνω μες στο μπάνιο για να χαλαρώσω, ή τι ακούω όταν κάνω μπάνιο και με βοηθάει πάρα πολύ στο άγχος. Πείτε μου, γιατί είναι ένα βίντεο το οποίο θέλω πάρα πολύ να κάνω. Θα μιλήσουμε τώρα για βιβλία και θα σας πάω σε ένα βιβλίο το οποίο το είχα πάρει από την Αγγλία. Είναι το συγκεκριμένο αυτό εδώ πέρα, το πάρα πολύ ωραίο ροζ χρώμα, που λέγεται Heart and Hustle. Το side hustle, αν το έχετε ακούσει, είναι ουσιαστικά οι έξτρα δουλειές που κάνεις εκτός της κανονικής σου δουλειάς του 9-5, 16, ό,τι δουλεύει ο καθένας. Είναι το πώς μπορείς να βγάλεις έξτρα χρήματα. Το έχει γράψει η Patricia Bright για το πώς να βρούμε το πάθος μας και πώς ουσιαστικά να κάνουμε αυτό το πάθος να είναι η ζωή μας. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο χάρηκα πάρα πολύ που το διάβασα, ήταν πάρα πολύ ευχάριστο και όντως με γέμισε έμπνευση να δουλέψω καλύτερα για τη δικιά μου τη φωνή και το πώς εγώ παρουσιάζω τον εαυτό μου στα social media. Οπότε μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Και το δεύτερο βιβλίο είναι αυτό εδώ πέρα το βιβλίο, το οποίο λέγεται The New Stone Age και ειλικρινά θα σας το έχω από κάτω σε link. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τα βρούμε αυτά στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι και τα δύο αυτά τα βιβλία τα είχα πάρει από την Αγγλία. Αλλά αν υπάρχει σε κάποιο Amazon, θα το έχω από κάτω. Νομίζω ότι είναι ο νέος μου έρωτας. Δεν το έχω τελειώσει όλο. Και γενικά είναι ένα βιβλίο που συνέχεια το ανοίγω, το ξεφυλίζω, μαθαίνω διάφορα πράγματα. Μ' αρέσει πάρα πολύ γενικά να διαβάζω για κρυστάλλους και για τη σημασία γενικά των κρυστάλλων, τι σημαίνουν, κάποιες ιδιότητες που μπορεί να έχουν. Όχι απαραίτητα γιατί το πιστεύω θρησκευτικά, δηλαδή να πιστεύω ότι ο κρύσταλλος, ας πούμε, αυτός θα με βοηθήσει σε μια δύσκολη στιγμή, αλλά μου αρέσει γενικά να διαβάζω περισσότερα πράγματα για το τι προσφέρει ο πλανήτης που έχουμε και το γεγονός ότι οι κρύσταλλοι βγαίνουν δηλαδή από τη γη. Πραγματικά νομίζω ότι μας αγενεύει πάρα πολύ αυτό το γεγονός. Σου δείχνω, ας πούμε, φωτογραφίες για τον κάθε κρύσταλλο ξεχωριστά, τα χρώματά τους, τις ιδιότητές τους. Έχει φωτογραφίσει επίσης και το πώς αυτοί οι κρύσταλλοι έχουν χρησιμοποιηθεί σε κοσμήματα. Είναι τέλος πάντων ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο για κάποιον που του αρέσουν οι κρύσταλλοι. Θα περάσουμε τώρα στα είδη σπιτιού και τα είδη σπιτιού πραγματικά είναι τα αγαπημένα μου. Δεν μπορώ να σας περιγράψω την χαρά μου. Δεν θα σας πω πάρα πολλά πράγματα, γιατί έρχεται πάρα πολύ σύντομα home tour, παύλα, home decor, παύλα, ένα update του σπιτιού μου. Γυρίζω πραγματικά αυτό το βίντεο σχεδόν 2 χρόνια, από όταν πρωτομπήκα στο σπίτι, μέχρι και τώρα που ακόμα το φτιάχνω, γιατί το φτιάχνω μόνη μου. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτή η υπέροχη κούπα, η οποία είναι, όπως βλέπετε, διπλή. Είναι δηλαδή όλη διάφανη, απ' έξω είναι μεγαλύτερη και από μέσα ουσιαστικά είναι πιο μικρή η κούπα, οπότε είναι μια κούπα μέσα σε μια άλλη κούπα. Και ειλικρινά είναι ό,τι καλύτερο. Θέλω να πίνω όλη μέρα καφέ από αυτή την κούπα και πραγματικά την έχω λατρέψει. Είναι από τα Jumbo, είναι ό,τι πιο όμορφο έχω δει ποτέ σε κούπα. Θέλω επίσης να σας δείξω μια δεύτερη αγαπημένη κούπα, η οποία είναι από το αγαπημένο μου μαγαζί, το Mirt Miggy. Θα σας έχω εννοείται το Instagram εδώ πέρα και το προφίλ να πάτε να το δείτε. Είναι μια κούπα κολοκύθα, την οποία τη ζήτησα εγώ κατά παραγγελία και μου την έφτιαξε το κορίτσι και είναι ειλικρινά η αγαπημένη μου νούμερο 1 κούπα. Πάνε να αλλάξει η κούπα κολοκύθα και η διάφανη η κούπα, οπότε αυτές οι δύο είναι οι κούπες που είναι για μένα οι αγαπημένες μου. Αν πάτε στο προφίλ της, έχει τόσο όμορφα σχέδια, όλα είναι minimal και ό,τι χρωματάκι βάζει, το βάζει με τόσο όμορφο και αισθητικά υπέροχο τρόπο που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Γενικά δεν είμαι πάρα πολύ του χρώματος, όπως έχετε καταλάβει. Γενικά είμαι πάρα πολύ του των ουδέτερων χρωμάτων και των γήινων αποχρώσεων. Οπότε εντάξει, αυτή η κούπα είναι ό,τι καλύτερο και ειλικρινά την έχω χιλιοευχαριστήσει πάρα πολλές φορές για την κούπα αυτή, μου την έφτιαξε, οπότε μπορείτε να μπείτε στο προφίλ της, να παραγγείλετε ό,τι θέλετε. Είναι και αυτό από τα Jumbo, είναι αυτό εδώ πέρα το βάζο, το οποίο είναι λευκό και είναι πάρα πολύ minimal και γενικά το έχω δει πάρα πολύ και σε Zara Home και σε H&M Home, σε άλλες τιμές. Αυτό το πήρα από τα Jumbo, ειλικρινά 5 ευρώ και είναι πάρα πολύ όμορφο, οπότε ανυπομονώ να πάρω όμορφα λουλούδια να τα έχω εδώ δίπλα στον καναπέ. Και το τελευταίο πράγμα στην κατηγορία είδη σπιτιού είναι η λάμπα, που δεν τη βλέπετε αυτή τη στιγμή, αλλά θα σας έχω ένα clip. Είναι από τα IKEA και νομίζω ότι είναι ο νέος μου έρωτας. Έχω πάρα πολύ μεγάλη αιμονή με τα φώτα, τα κεράκια, τις λάμπες, οτιδήποτε έχει να κάνει με φωτισμό. Είναι η νέα μου αγάπη. Το φως που κάνει είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι πάρα πολύ απαλό και μου αρέσει πάρα πολύ. Τα χρώματα της είναι χρυσό και μπέζ.
κρέμ, οπότε ταιριάζει τέλεια με το σπίτι. Τώρα περνάμε στα πράγματα τα μη χειροπιαστά και θα σας μιλήσω για τα τελευταία αγαπημένα healthy snacks, τα οποία νομίζω ότι είναι τόσο πολύ αγαπημένα που τον τελευταίο μήνα τα τρώω σχεδόν κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα, έχουν γίνει πλέον αιμονή. Μπανάνα με φυσικό βούτυρο. Μπανάνα κανονική φρέσκια, την κόβω σε μερικά κομματάκια και έχω μία κουταλιά φυσικό βούτυρο και απλά βάζω λίγο φυσικό βούτυρο στο κάθε κομματάκι, στο κάθε στρογγυλάκι, ας πούμε, της μπανάνας που την κόβω. Βάζω πολύ λίγο φυσικό βούτυρο και εντάξει, είναι ονειρεμένο, πάρα πολύ υγιεινό, με γεμίζει ενέργεια, ειδικά το απόγευμα που θέλω να πάω γυμναστήριο το βράδυ, τρώω μια μπανανίτσα με λίγο φυσικό βούτυρο και πραγματικά είμαι σένια. Και το τελευταίο υγιεινό snack το οποίο έχω χίλιο αγαπήσει, το έχω γυρίσει και στο TikTok. Όσο δεν με ακολουθείτε στο TikTok, μπορείτε να με βρείτε εδώ πέρα και εκεί έχω ανεβάσει και τη συνταγή, οπότε θα την έχω εδώ πέρα για να δείτε και οπτικά πώς είναι αυτό το γλυκό. Είναι ένα γλυκό το οποίο φτιάχνεται κυριολεκτικά με τρία υλικά. Τέσσερα, αν βάλουμε και το baking powder. Νούμερο 1 που θα χρειαστείτε είναι 2 ώριμες μπανάνες. Νούμερο 2 θα χρειαστείτε μία κουταλιά φυσικό βούτυρο. Και νούμερο 3 θα χρειαστείτε λίγο κακάο. Και τελευταίο ρίχνουμε λίγο baking powder. Όλα αυτά γίνεται ένα μπλάθρι, πάρα πολύ ωραία. Τα ανακατεύουμε όλα να γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο μείγμα. Και το βάζουμε σε φόρμα για κέικ, είτε σε φόρμα για μικρά cupcake. Το ψήνουμε στο φούρνο για 15 λεπτά, δεν θέλει παραπάνω. Περνάμε τώρα στο Spotify και θέλω να σας μιλήσω για δύο αγαπημένα podcast, τα οποία τα ακούω τον τελευταίο 1,5 μήνα, 2 μήνες. Από τα Χριστούγεννα και μετά ξεκίνησα Γενάρη-Φλεβάρη να τα ακούω συνέχεια. Το πρώτο podcast είναι The Affirmation Hub και είναι ένα podcast το οποίο έχει συνέχεια affirmations, τα οποία είναι είτε για πρωί, είτε για βράδυ, είτε αν δεν νιώθεις καλά. Είναι positive affirmations, θετικές επιβεβαιώσεις. Σας έχω κάνει και ένα βίντεο, θα σας το έχω εδώ πέρα, που σας μιλάω πιο πολύ για τις θετικές επιβεβαιώσεις και τι ακριβώς επίδραση έχουν αυτές στην καθημερινότητά μας. Σου δίνει πραγματικά την ενέργεια που χρειάζεσαι, ξυπνάς το πρωί και θέλεις απλά να ακούσεις θετικά πράγματα που μπορείς να λες στον εαυτό σου, τα επαναλαμβάνεις και αμέσως σου αλλάζει η διάθεση. Το podcast βέβαια είναι στα αγγλικά, οπότε αν δεν έχετε πρόβλημα με τη γλώσσα, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο podcast που μπορείτε να ακούτε. Αν βέβαια σας ενοχλεί που είναι στα αγγλικά, αυτό που κάνω εγώ πολλές φορές είναι ότι ακούω αυτά που λέει η κοπέλα, τα γράφω στα ελληνικά και το λέω εγώ στον εαυτό μου στα ελληνικά. Οπότε είναι ανάλογα τις μέρες. Κάποιες μέρες θα το νιώσω στα αγγλικά, οπότε μου μιλάω στα αγγλικά. Κάποιες μέρες μεταφράζω αυτά που λέει και μου τα λέω στα ελληνικά. Και η δεύτερη λίστα από το Spotify που έχω αγαπήσει είναι μια λίστα με τραγούδια τα οποία έχουν να κάνουν πάρα πολύ με manifestation, με affirmations, με όλα αυτά. Λέγεται I'm Thriving List και είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο για να σου φτιάξει η μέρα από το πρωί. Ξυπνάω το πρωί, βάζω αυτή τη λίστα, χορεύω μόνιμο στο σπίτι, λίγο πριν τη δουλειά, το σουκού, φτιάχνω πρωινό. Πραγματικά μου ανεβάζει τη διάθεση. Τα τραγούδια είναι τόσο ωραία και είναι επιλεγμένα ακριβώς για να σου κάνουν όλη αυτή την θετική επίδραση στην καθημερινότητά σου. Θα περάσουμε τώρα στην αγαπημένη μου ταινία, που για κάποιους δεν είναι καθόλου έκπληξη αυτή η ταινία. Νομίζω ότι έχω καταντήσει εκνευριστική μιλώντας για αυτή την ταινία και βλέποντας την κάθε μα κάθε μέρα. Θα μιλήσουμε για το Encanto. Σας έχω μιλήσει και σε ένα προηγούμενο vlog για το Encanto και ειλικρινά δεν ξέρω, παιδιά, είμαι 27 χρονών και γενικά λατρεύω Disney, λατρεύω να βλέπω κινούμενα σχέδια, δεν τελειώνει ποτέ η αγάπη για τα παιδικά, όσο χρονών και να είσαι, δεν έχει σημασία η ηλικία σου. Δεν ξέρω ποιος έγραψε το Encanto και αν το έγραψαν ψυχολόγοι, αλλά αυτή την ταινία πρέπει να τη δουν μικροί και μεγάλοι, πρέπει να τη δουν πάνω από όλα γονείς. De facto, ειλικρινά σας μιλάω, ανατριχιάζω και μόνο που σκέφτομαι τα πόσα πολλά μηνύματα περνάει η ταινία αυτή. Τα τραγούδια της είναι μοναδικά, 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 πραγματικά κλαίω κάθε φορά που βλέπω την ταινία και πιστέψτε με, βλέπω την ταινία σχεδόν κάθε μέρα. Μιλάει για τη διαφορετικότητα, την αποδοχή της οικογένειας και το πόσες πολλές φορές εμείς τα παιδιά κάνουμε τόσα πράγματα για να κάνουμε την οικογένειά μας περήφανη και το πόσα βάρη έχουμε σαν παιδιά από τους μεγάλους και ότι γενικά όλο αυτό το κομμάτι του τι θα πει ο κόσμος και όλα για την κοινωνία και να κάνεις την οικογένειά σου περήφανη, τι επιπτώσεις έχει στην παιδική ψυχολογία και τι επιπτώσεις έχει σε ένα παιδί το οποίο νιώθει ότι δεν το αγαπάει η οικογένειά του και δεν το αποδέχεται,
Απλά γιατί είναι διαφορετικό. Και περνάμε τώρα στα δύο τελευταία αγαπημένα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας και ανήκουν στην κατηγορία healthy habits. Είναι μερικές συνήθειες που έτσι έχω βάλει στη ζωή μου το τελευταίο διάστημα και βλέπω ότι σε μένα δουλεύουν προς το καλύτερο. Η νούμερο ένα συνήθεια είναι να βάζω τον εαυτό μου στην διαδικασία την ώρα που δουλεύω, να ακολουθώ το Pomodoro Technique. Το Pomodoro Technique σας το έχω δείξει και σε προηγούμενο βίντεο αλλά και στο TikTok, έχω μιλήσει γι' αυτό. Είναι μια τεχνική που ουσιαστικά βάζει τον εαυτό σε μια διαδικασία συγκέντρωσης 25 λεπτών, κάνεις 5 λεπτά διάλειμμα και ξανά το ίδιο. 25 λεπτά συγκεντρώνεσαι, 5 λεπτά κάνεις διάλειμμα. Ο εγκέφαλός μας πάρα πολλές φορές είναι προγραμματισμένος να μην μπορεί να συγκεντρωθεί για πάρα πολλή ώρα. Οπότε βάζεις τον εγκέφαλό σου σε μια διαδικασία να συγκεντρωθεί για μικρά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματικός στη δουλειά του. Δουλεύω από το σπίτι, έχω πάρα πολλούς περισπασμούς. Έχω την κουζίνα που θέλω να φτιάξω να φάω, θα φτιάξω ένα καφέ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είμαι ένα ολόκληρο 8ωρο, 9ωρο συγκεντρωμένη 100%. Οπότε πάρα πολλές φορές έχω δίπλα μου τον υπολογιστή μου, μαζί με τον υπολογιστή της δουλειάς, και βάζω βίντεο στο YouTube, τα οποία αυτά βίντεο είναι περίπου 2 και 3 ώρες. Οπότε σου λέω ότι για 2 ώρες μπορείς να ακολουθείς την Pomodoro Technique. Και το τελευταίο πράγμα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι μια αγαπημένη μου συνήθεια, την οποία την έχω ξεκινήσει στο γυμναστήριο, και αυτό είναι τα ποδήλατα ή αλλιώς το Power Cycling. Είναι λοιπόν ένα δωμάτιο, ένας χώρος που είναι όλος ποδήλατα προφανώς, και είναι αυτή η καθηγήτρια, η οποία μας βάζει πάρα πολύ ωραία τραγούδια και πάρα πολύ ωραίες playlist, πολύ motivating. Και το ποδήλατο του γυμναστηρίου έχει διάφορες κλίμακες, οπότε είσαι από το 1 μέχρι και το 5. Το 1 προφανώς είναι πάρα πολύ χαλαρό ποδήλατο, το νούμερο 5 είναι πάρα πολύ δύσκολο, καίει όλο σου το είναι. Κάνει πάρα πολύ καλό, είναι πολύ καλό κάρντιο, γιατί μας βάζει από το 1 στο 5, από το 3 στο 5, μετά είμαστε στο 4. Πάει όλη αυτή η εναλλαγή, είναι πάρα πολύ καλή. Για το μεταβολισμό, γενικά το κάρντιο κάνει πάρα πολύ καλό. Τα ομαδικά είναι τόσο ωραία. Αρχικά γιατί έχεις δασκάλα, η οποία σε έχει εκεί και σου λέει ακριβώς τι να κάνεις, σε κοιτάει, οπότε οπουδήποτε και να δυσκολευτείς ή ακόμα και αν κάνεις την άσκηση λάθος, είναι ο άνθρωπος εκεί και πραγματικά σου φτιάχνει το σώμα σου όπως πρέπει να είναι, και αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχω τραυματιστεί πάρα πολύ στο παρελθόν, επειδή έκανα ασκήσεις που νόμιζα ότι τις κάνω καλά και δεν τις έκανα στην πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Το ξέρω, περιμένατε ένα motivation, αλλά αυτή τη στιγμή σας ήρθε ένα αγαπημένο motivation, να το πω έτσι. Ελπίζω πραγματικά η κατάσταση να σταματήσει, να τελειώσει όσο πιο σύντομα γίνεται. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Αυτή την κατάσταση να είμαστε άνθρωποι, να διαβάζουμε, να ενημερωνόμαστε για την κατάσταση και γενικά να είμαστε συνάνθρωποι πάνω απ' όλα. Οπότε, με όλα αυτά, εύχομαι να εκτιμάμε καλύτερα την κάθε μέρα μας και κάθε πρωί που ξυπνάμε να λέμε ευχαριστώ που ξυπνάμε και έχουμε την οικογένειά μας και έχουμε το σπίτι και την οροφή πάνω από το κεφάλι μας, η οποία αυτή τη στιγμή μας προστατεύει. Σας εύχομαι να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, να είστε πάνω απ' όλα αληθινοί στον εαυτό σας και να σας αγαπάτε. Από μένα πάρα πολλά φιλιά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια. Μουα. Γεια σας!